φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε αυτό το βίντεο στο οποίο θα σας δείξω ξανά, θα δούμε πάλι πώς θα σταγιαλοποιήσουμε πάρα πολύ καλά το σημείο εδώ ανάμεσα στον πάγκο και στο πλακάκι του τείχου στην κουζίνα εδώ πέρα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Αυτά που χρειαζόμαστε δεν είναι πολλά πράγματα. Είναι το σφραγιστικό αυτό εδώ πέρα, το συγκολλητικό πολυουρεθάνης. Είναι πολυουρεθάνης αυτό το υλικό. Ένα πιστολάκι για να μπει μέσα το μασούρι αυτό. Σπρώχνουμε εδώ. Μια ταινία οπωσδήποτε για να περάσουμε εδώ στην ευθεία και στο πάγκο και στο πλακάκι να μην λερώσουμε, γιατί άμα λερώσει αυτό δύσκολα καθαρίζει. Είναι πολύ καλό υλικό στη συγκόλληση. Το χαρτάκι εδώ να σκουπιζόμαστε και μια σακούλα να πετάμε μέσα τις ταινίες απευθείας για να μην λερώσουμε γύρω γύρω. Πάμε να ξεκινήσουμε να μονώσουμε με την ταινία, αφού βρούμε την άκρη πρώτα, την βρήκαμε εδώ πέρα είναι. Το χαρτί είναι και για τη ζέστη, όχι μόνο για να σκουπίσουμε μετά εκεί πέρα και για τον υδρότα, πολύ ζέστη. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε το σφραγιστικό. Έχουμε περάσει με ταινία, δεν αφήνουμε πολύ. Δείξε εδώ πέρα, έλα να δούμε. Δεν αφήνουμε πολύ περιθώριο, το πολύ ένα χιλιοστό, δείξε από εκεί προς τα εδώ, από την, εκεί την άκρη. Το πολύ ένα χιλιοστό στον πάγκο προς τα έξω σε σχέση με το πλακάκι, ένα χιλιοστό και στο πλακάκι καθόλου. Πάμε να ξεκινήσουμε να περάσουμε το σφραγιστικό. Οτιδήποτε άλλο κάνετε, αν δεν κάνετε αυτό το κόλπο, με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το υλικό ή κάποιο άλλο υλικό πολυουρεθάνης, αλλά αυτό είναι τρομερό, έχει και άλλα τρομερά υλικά, δεν είναι μόνο αυτό. Οτιδήποτε άλλο είναι λίγο, θα περάσει υγρασία, να το ξέρετε, είναι σίγουρο. Περάσαμε το υλικό μας εδώ πέρα, βάζουμε ποσότητα, δεν το λυπόμαστε, έχουμε κόψει λοξά εδώ μπροστά το ρουξούνι. Ελάτε εδώ να δείτε, έχουμε κόψει λοξά και το ρουξούνι, το λοξό μπαίνει έτσι. Πατάμε, αφήνουμε να βγάλει ποσότητα, να μπει μέσα, να βγει και έξω, δηλαδή να πάρει ποσότητα από κάτω, δεν το κάνουμε λίγο επιφανειακά, να κολλήσει καλά. Πάμε τώρα να μαζέψουμε, σιγά σιγά μαζεύουμε, σκουπίζουμε, πετάμε. Πιέζουμε καλά με το εργαλείο που λέγεται δάκτυλο, που είναι για πολλές χρήσεις. Απλώσαμε το πολυουρεθανικό, στρώσαμε και τώρα πάμε να βγάλουμε την ταινία να δούμε το αποτέλεσμα. Πάμε να δούμε εδώ πέρα τώρα. Πάμε να δούμε τώρα το αποτέλεσμα. Εδώ. Δείξε εδώ πέρα.
Με αυτόν τον τρόπο, με αυτόν τον τρόπο εδώ που δείξαμε τώρα, με αυτό το υλικό εδώ πέρα, με αυτό το υλικό της ΣΥΚΑ, πολυουρεθάνης, σφραγιστικό συμπολιτικό, πραγματικά θα λύσετε το πρόβλημα το να περνάει το νερό εδώ πίσω, το πλακάκι, ο πάγκος εδώ πέρα επειδή κάθεται, κάνει συστολές διαστολές, ο στόχος σκάει, οτιδήποτε άλλο θα σκάσει, η σιλικόνη, η απλή, η διάφανη, η αντιμοχλική και όλα τα σχετικά, θα πιάσει μούχλα, θα ξεκολλήσει, θα φύγει. Αυτό δεν ξεκολλάει, είναι δοκιμασμένο χρόνια και είναι πολύ καλό, πάρα πολύ καλός τρόπος, είτε είσαι, τώρα μην κολλάς ας πούμε και φέρνεις αντιρρήσεις και τέτοια, είτε είσαι υδραυλικός, ψυχτικός, πατωματζής, λουλαπάς, πλακάς, μπογιατζής, ακολούθα αυτόν τον τρόπο να λύσεις το πρόβλημά σου και εσύ στο σπίτι σου, καταπληκτικό, κάντε το και θα λύσετε το πρόβλημά σας, καταπληκτικό, μόνο με αυτόν τον τρόπο θα σωθείτε. Διαφορετικά θα αλλάζετε πάγκο κουζίνας, θα σαπίζει, θα βρωμάει, θα μυρίζει μούχλα, χίλια πράγματα. Πάμε να απολαύσουμε λίγο εδώ, να δούμε λίγο το αποτέλεσμα. Απολαύστε. Καταπληκτικό. Απολαύστε το. Και κοντά και από κοντά. Κοιτάξτε εδώ πέρα. Κοιτάξτε εδώ πέρα. Καταπληκτικό. Μιλάμε για καταπληκτικό. Καταπληκτικό αποτέλεσμα. Στρώσιμο σιλικόνης πολυτελείας. Στρώσιμο πολυτελείας. Και αυτό το πλακάκι εδώ πέρα δεν είναι τυχαίο. Είναι μοναδικό πλακάκι με τεράστια συναισθηματική αξία. Μοναδικό με τεράστια συναισθηματική αξία. Πάμε.